ξεκινήσαμε. Σιγά σιγά θα έρθει. Γράψτε ένα σχόλιο εδώ. Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινάμε και το σημερινό live, φίλοι μου. Έχουμε 2 Μαΐου 2023. Θα περιμένουμε λίγο να μπουν οι φίλοι μας μέσα, να συγχρονιστούμε, να συντονιστούμε και να ξεκινήσουμε και το σημερινό live, τη σημερινή μοιρασιά. Μέχρι να μπουν οι φίλοι μας, πάντοτε μιλάμε για τα μαθήματα που κάνουμε, τα ατομικά. Έτσι, το πρώτο κύκλο που είναι 15 μαθήματα και επίσης για τις διαλέξεις που γίνονται τώρα. Έχουμε καιρό να κάνουμε βέβαια διάλεξη, γιατί πέσαν όλα Κυριακές και τις κάνω Κυριακές διαλέξεις. Καθώς και τα θελοντικά όπως σήμερα που κάνουμε σχεδόν μια φορά το μήνα. Λοιπόν, καλησπέριζω όλους τους φίλους να μπουν μέσα, μια που σήμερα έχει και βροχή και είναι ωραία μέρα έτσι, αφού δεν βγήκαμε έξω να απολαύσουμε την άνοιξη, να κάτσουμε και να μοιραστούμε πληροφορίες. Λοιπόν, θα κάνω ένα πρόλογο εγώ και από τώρα σας το λέω για να το σκεφτείτε, γράψτε τι θέματα ή τι ερωτήσεις μπορεί να έχετε για να τις μοιραστούμε τις πληροφορίες. Ναι, επίσης καλό μήνα, δεν τα είπαμε, και ελπίζω να κάνω άλλο ένα live πριν τις εκλογές για όποιους θέλουν να μιλήσουμε για το θέμα των εκλογών, ας πούμε, αλλά και τα έχουμε πει πολλές φορές και την προηγούμενη φορά πριν 4 χρόνια σας τα έλεγα. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ωραία. Επειδή δεν έχω ανταπόκριση, γράψτε μου αν με ακούτε καλά μόνο. Έτσι, αν ακούγομαι καλά αυτό το πράγμα μόνο, να ξέρω. Φαίνομαι καλά, βλέπω η κάμερα μεταδίδει, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για τον ήχο. Λοιπόν, για να δούμε. Προτιμώ να κοιμάμαι πριν ή να χαλαρώνω πριν κάνουμε κάποιο live. Θα σας έχω πει για να έχουμε καλύτερη μετάδοση και να αδειάζει το κεφάλι μου από όλα τα προηγούμενα και να γεμίζει, είπαμε, μόνο με αυτά που θέλετε να μοιραστούμε και να συζητήσουμε. Λοιπόν, δεν παραβάζουμε το μικρόφωνο κοντά. Έχω κάνει 2-3 σημειώσεις να μιλήσω εδώ για αυτά τα πράγματα που βλέπω στο ίντερνετ που λέτε, φίλοι μου. Βέβαια είναι πολλά που έχω σημειώσει, δεν ξέρω τι θα προλάβουμε να πούμε σήμερα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Τα δύο βασικά πράγματα που θέλω να μιλήσω είναι πρώτα για την κατάσταση της μέγιστης διδασκαλίας και της μέγιστης αναβάθμισης πρώτον, και δεύτερον για τους Έλληνες και γενικά όλη την αρχαία Ελλάδα που έχουμε τοποθετήσει στο μυαλό μας και να ξεμπερδέψουμε μερικά πράγματα. Ας ξεκινήσουμε με το ιστορικό πρώτα κομμάτι για να μιλήσουμε για τους Έλληνες και τι έπαθε η ανθρωπότητα κατά εκείνη την περίοδο. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές για την εποχή των Ατλάντων και σας έχω πει ότι τότε οι μοιήσεις και οι άνθρωποι λειτουργούσαν σε μια μεγαλύτερη σύνδεση με το μοριακό επίπεδο και δεν ήταν τόσο βουτυγμένοι, θα λέγαμε, στην ύλη ή στην περιφέρεια ο νους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ζούσαν πιο εσωτερικά συνδεόμενοι με τη φύση, όπως είχαμε και άλλες φορές. Μετά τον κατακλυσμό, κάναμε και το βιντεάκι το σχετικό με την Ατλαντίδα, μετά τον κατακλυσμό έρχεται, που λέτε, μια καινούρια εποχή.
αυτή η καινούργια εποχή έρχεται με το πέσιμο, θα λέγαμε, μιας οκτάβας όσον αφορά το πνεύμα και την αναβάθμιση μιας οκτάβας όσο αφορά το νου. Κάθε φορά που ο άνθρωπος εισέρχεται στην ύλη με την έννοια της επιφάνειας, της γης, της γείωσης, μπορεί να ενδεχομένως να φαίνεται ότι χάνει την πνευματικότητα επειδή κατεβαίνει μια οκτάβα αντανακλαστικά, φρακταλικά θα λέγαμε, ένα επίπεδο πιο κάτω. Στην πραγματικότητα όμως αυτό είναι μια εξέλιξη της ανθρωπότητας, απλώς πηγαίνει με την έννοια, θα λέγαμε, της υπεξέλιξης και της ανέλιξης κάθε φορά, όπως έχουμε ξεκινήσει και έχουμε πει πολλές φορές ότι πηγαίνει έτσι, πάνω κάτω, πάνω κάτω, αν και ανεβαίνει πηγαίνει έτσι. Οπότε κάθε φορά, όπως έχουμε το Μέρκαμπα, αν πολλοί ξέρετε, τις δύο δυνάμεις, τη μία που γιώνεται και την άλλη που απογειώνεται μέσα μας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πάντοτε σε κάθε φάση της ανθρωπότητας εισερχόμαστε σε διαφορετικό επίπεδο, θα λέγαμε, της Μέρκαμπα ή προς την ύλη ή θα λέγαμε προς το πνεύμα. Μετά τους Άτλαντες που λέτε, έπεσε μια οκτάβα ολόκληρος ο πλανήτης Γης ή μάλλον πιο σωστά είναι να πούμε η ανθρωπότητα. Και η ανθρωπότητα λοιπόν, καθώς εισέβαλαν και κρατήθηκαν, θα λέγαμε, συγκεκριμένες γνώσεις στους αρχαίους Έλληνες, όπως εμείς ξέρουμε, και πολλές φορές συμπεριληφθήκαν εκεί πέρα ονομασίες για ανώτερου είδους πράγματα, πολλά πράγματα μείνανε στο, θα πούμε, πιο εθερικό πεδίο της γης. Κάθε φορά που κάτι εισέρχεται και γιώνεται, φίλοι μου, καταλαβαίνετε ότι μπορούμε και το βλέπουμε εμείς τώρα στις δικές μας καταστάσεις, στη δική μας συχνότητα, στο δικό μας φάσμα που λειτουργεί ο νους. Έτσι, από τη στιγμή που κατεβήκαμε, γιωθήκαμε παραπάνω, αναπτύχθηκε αυτό το κομμάτι το νοητικό, με την έννοια να μπορούμε να διαδικάζουμε πράγματα, να καταλαβαίνουμε πράγματα και να εσχωρούμε πιο πολύ στην έννοια των σωματιδίων. Μέχρι όμως εκεί, όπως οι αρχαίοι Έλληνες που λέγανε, το άτομον. Αν προσέξετε, πολλές φορές θα δείτε ότι στην αρχαία Ελλάδα δεν μιλάγανε τόσο πολύ για την κβαντική, όλα αυτά τα πράγματα που εισερχόμαστε πάλι τώρα, ή για μοριακή κατάσταση και ένα προγραμματισμό μοριακό συγκεκριμένων πραγμάτων. Ίσως αυτά τα πράγματα όμως, με τα ελευσίνια μυστήρια και τα άλλα πράγματα που υπήρχαν, που διατηρούσαν, θα λέγαμε, μία γνώση, μία πηγή, να μπορούσαν να μεταφερθήκανε, θα λέγαμε, από αυτά τα πράγματα των μυστηραίων από τους Άτλαντες και από τότε που ο άνθρωπος μίλαγε με τις φύσεις, με τη φύση καλύτερα, και έτσι περάσαν, θα λέγαμε, μέσω των μυστηρίων σε ορισμένους ανθρώπους κατά την αρχή της ελληνικής, θα λέγαμε, επικράτειας, όπως το καταλαβαίνουμε εμείς. Βλέπετε, φίλοι μου, ότι όλα αυτά τα πράγματα της περασμένης, θα λέγαμε, σεζόν της ανθρωπότητας μείνανε, όπως οι πυραμίδες που έχουμε ξαναπεί και άλλα πράγματα και άλλα κτίσματα, και μετά οι επόμενοι, καθότι ξαναρχίσανε, θα λέγαμε, από το μηδέν η ανθρωπότητα, σχεδόν από το μηδέν, ξεκινήσανε και ενώ κατήχανε συγκεκριμένες γνώσεις δεν τις ξέρανε ολικά, ούτε μπορούσαν να τις καταλάβουν ολικά. Απέναντίας αυτές τις γνώσεις όμως που πήρανε και είχανε, μπορούσανε να τις δουλέψουν, θα λέγαμε, πιο νοητικά και, όπως βλέπετε, στη σημερινή εποχή ακόμα πιο νοητικά αντί για πνευματικά, όπως το λέμε εμείς. Βλέπετε, με τις λέξεις καμιά φορά χάνουμε την ουσία και πολλές φορές αυτά τα πράγματα τα οποία εννοούνται με τις λέξεις, η πολύ μεγάλη χρήση και οι πολλές λέξεις, επειδή ο νους μας ξεκίνησε και γίνεται πολυμορφικός, πολλές φορές κοιτάμε και χάνουμε το νόημα εξαιτίας του μεγάλου πραγματικά ανθολογίου, όταν δεν είμαστε συνειδητοί πάνω σε αυτά τα πράγματα. Έτσι έχουμε τη λαμπάδα, θα λέγαμε, εκείνο το φως που υπήρχε κατά την εποχή της αρχαίας Ελλάδας, γιατί σχετικά με όλο τον κόσμο εμείς είχαμε καταφέρει να κρατήσουμε ενώσεις και με έξω διαστατικές καταστάσεις από τη γη, αλλά και ενώσεις από την Αίγυπτο, από τα μυστήρια και από τα μυστήρια
της παλιάς των αρχαίων Ατλάντων, θα λέγαμε, όπως το καταλαβαίνουμε εμείς. Υπάρχει η εντύπωση που μιλήσαν για ένα πόλεμο σχετικά με τους Άτλαντες και τους Έλληνες. Και εκεί πέρα δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες ήταν κάτι άλλο από τους Άτλαντες, απλά σημαίνει, όπως πολλές φορές ακούτε, ότι εκείνο το καιρό, στο συγκεκριμένο επίπεδο που μιλάγανε, εννοούσανε τους ανθρώπους που είχαν μείνει, θα λέγαμε, στην παλιά ενέργεια και ακολουθάγανε συγκεκριμένα άλλα μοτίβα, στραβοκατανοούμενα από την πηγή, θα λέγαμε, της σοφίας του πολιτισμού των Ατλάντων και από αυτούς που πραγματικά είχαν μοιηθεί και είχαν κρατήσει σωστές διασυνδέσεις και μια θετική οδό, θα λέγαμε, από την πηγή, όπως γίνεται πάντοτε σε όλα τα μυστήρια, σε όλες τις θρησκείες, σε όλες τις διδασκαλίες. Είναι αυτοί που καταλαβαίνουν και εξανθρωπίζονται και οι άλλοι που κρατάνε μερικά στοιχεία αλλά δεν μπορούν να τα κατέχουν γιατί δεν έχουν πάρει κατ' ουσία, θα λέγαμε, έτσι τη φώτιση. Έτσι, πολλές φορές οι φίλοι μου μπερδεμένοι καμιά φορά ρωτάνε τι γίνεται, γιατί οι Έλληνες ήταν τόσο ξυψωμένοι εκείνο τον καιρό και γιατί λένε άλλες διδασκαλίες ότι με την αρχαία Ελλάδα ανέβηκε πολύ ο διανοητισμός στην πραγματικότητα που και έγινε. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, πρέπει να καταλάβουμε τώρα ότι σε εκείνο το σημείο υπήρχε μια υπεξέλιξη της ανθρωπότητας, αλλά μια εξέλιξη, έτσι, της, θα λέγαμε, γεωμετρίας του νου σχετικά με την ύλη. Και όσο προχώραγε μετά η εξέλιξη, καθώς μπαίναμε στο νοητικό επίπεδο για να γίνουμε κύριοι της συνείδησής μας και του διαχωρισμού και της ατομικότητας, καταλαβαίνετε ότι φτάσαμε στο σημείο, θα λέγαμε, αυτό που είμαστε τώρα. Έτσι, σας έχω πει και άλλες φορές, οι μοιήσεις και όλα αυτά τα πράγματα που ερχόντουσαν από παλιά είναι πιο δύσκολο να κατανοηθούν με το αστρικό μας σώμα και τις περισσότερες φορές, ενώ νοητικά ο άνθρωπος καταλαβαίνει πολλά πράγματα, δεν μπορεί να τα μετουσιώσει σε όλα τα επίπεδα του ολικού εαυτού του. Αφήσαμε τον ανώτερο νου μας απ' έξω και στην πραγματικότητα η ανθρωπότητα δουλεύει με το φυσικό νου. Αυτό που λέμε συνέχεια. Έτσι έρχεται η ώρα να φτάσουμε στην αποκοπή, τη μέγιστη, όπως είδατε, την τεχνολογία, τη ρομποτική, θα λέγαμε, τη μηχανική. Και αυτό το πράγμα μας οδήγησε στην πονηριά, σας έχω πει, επειδή ο άνθρωπος ήταν αποκομμένος, δουλεύει το φυσικό μόνο μέρος του νου του και έτσι στην πραγματικότητα τι γίνεται, πονηρός, δηλαδή έρει τον πόνο, δεν ξέρει για ποιο λόγο υπάρχει εδώ, δεν θυμάται ότι έχει βοήθεια, δεν θυμάται ο καθένας ότι είναι εν δυνάμει Θεός, ότι ο καθένας μπορεί να φτιάξει την πραγματικότητά του. Και έτσι δουλεύει το φυσικό μέρος του νου, παίρνει όλες τις ευθύνες πάνω του και κοιτάει να έχει τον έλεγχο μιας πραγματικότητας που στην πραγματικότητα δεν μπορεί να έχει τον έλεγχο και έτσι γονατίζει, παρασιτεί και φαίνονται όλα αυτά τα πράγματα, οι εντροπικές ενέργειες, οι εντροπικοί ρόλοι που στην πραγματικότητα έχουμε φτιάξει εδώ και τόσο καιρό. Τα προγράμματα που ξέρετε όλοι και τα μεταλαμπαδεύουμε κάθε φορά γενιά σε γενιά. Έτσι λοιπόν τώρα έρχεται η ώρα να βγούμε από αυτό τον ορθολογισμό πολλές φορές και να μπούμε σε μια κατάσταση να δουλεύουμε με περισσότερα μέρη του εγκεφάλου. Και αυτή η έννοια έρχεται της βαντικής και των παραλλήλων πραγματικοτήτων που καταλαβαίνει και η επιστήμη τώρα, για να καταλάβουμε ότι ακόμα υπάρχουν πραγματικότητες που συμβαίνουν έξω από το Matrix, το οποίο είχαμε πάρει σαν τέμπο πραγματικό από τις διδασκαλίες και την γνώση την οποία υπήρχε παλιά. Αυτή η γνώση λοιπόν, φίλοι μου, κάθε φορά που έρχεται ένα τέλος εποχής για την ανθρωπότητα, πάντα διαιρείται, θα λέγαμε, σε δύο τμήματα. Σε αυτούς που έχουν αφυπνιστεί και έχουν την τεχνολογική και ίσως φωτεινή γνώση εξουσία και μπορούν και κρύβονται ή θα λέγαμε το σκάνε σε εισαγωγικά από τις καταστροφές γιατί ξέραν και γνωρίζανε, και για τους άλλους ανθρώπους που είναι στο φλοιό, θα λέγαμε, της γης, που ξαναρχίζουν από το μηδέν μετά τις μεγάλες καταστροφές. Έτσι υπήρχαν δύο μοτίβα, δύο κύματα σε κάθε φιλία, ας το πούμε έτσι.
η φυλή εκείνη που εισχωρούσε σε εισαγωγικά ή έμενε στα πιο εθέρια τμήματα και η άλλη φυλή που υπεξελισσόταν και φτάνε πάλι στην κατάσταση σε εισαγωγικά του Homo sapiens. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν δύο ρεύματα ανθρωπότητας, αυτή που λέμε που ζει στο εσωτερικό, όπως το καταλαβαίνουν οι περισσότεροι, αλλά είναι μια άλλη διάσταση, και οι άλλες φυλές που έχουν εξελιχθεί στο εξωτερικό, στο φλοιό. Καθότι στο φλοιό όλες οι κοσμικές, τα λέγαμε, ακτίνες, οι καταστροφές και οτιδήποτε γίνεται λαμβάνουν μέρος. Ενώ στην πραγματικότητα αυτοί που δραπετεύουν, θα λέγαμε, στην πραγματικότητα, είτε με διάφορα αστρόπλια, είτε με διάφορες τεχνολογίες, είτε στα έγκατα, θα λέγαμε, της γης, διακατέχουν, θα λέγαμε, έτσι, μια διαφορετική εξέλιξη. Και αυτά είναι που έχετε ακούσει πολλές φορές για την μυστική αγκάθα, το σύστημα, το εσωτερικό και κάτι όντα, εσωγήινους που έχω γράψει και άλλες φορές, που υπάρχουν και καθοδηγούν και πολλές φορές είναι σαν εξωγήινοι στην πραγματικότητα για μας, γιατί έχουν άλλες τεχνολογίες και έχουν γίνει όλο αυτό το misleading και οι παρεξηγήσεις από το ανθρώπου τους φλοιούς της γης, τους φλοιού της γης και αυτές τις οντότητες που υπάρχουν από κάτω. Όταν λέμε από κάτω, για άλλη μια φορά σας ξαναλέω, δεν μιλάμε για τις παρασιτικές οντότητες, μιλάμε για τις οντότητες εκείνες που στην πραγματικότητα είναι πιο εθερικές, θα λέγαμε. Και έτσι πολλά πράγματα που έχετε ακούσει υπάρχουν ακόμα στο εθερικό κατά εμάς πεδίο, κτίρια, πόλεις, ημιεθερικά πράγματα, όπως παλιά κάτι νησιά που είχαν βγει από τους ναυτικούς που εμφανιζόντουσαν και εξαφανιζόντουσαν, ήπειροι που εμφανιζόντουσαν και εξαφανιζόντουσαν, διάφοροι ναοί που έμπαινες μόνο μέσω των πυλών της γης, αλλά σε επίπεδο ενώ νόμιζες ότι κατέβαινες πιο κάτω στην πραγματικότητα, και μέσα από σπήλαια και άλλες πύλες που φτάνανε σε αυτή την πιο εθερική, θα λέγαμε, κατάσταση, που εκεί πέρα υπάρχει, θα λέγαμε, ένα άλλο κομμάτι νοημοσύνης και πολιτισμού. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, όλα αυτά τα πράγματα ξεκινήσανε και στην αρχή φτιάχνανε αυτά που ξέρετε όλοι, που λέγαμε, α, ο κόσμος των εξωτικών, ο κόσμος ο αστρικός, ο κόσμος των πνευμάτων, ο Άδης και άλλα πράγματα τα οποία υπάρχουν για να κατανοηθούν από τη δική μας, θα λέγαμε, την συνειδητότητα. Φυσικά, η έννοια του Άδη, των ηλυσίων πεδίων και όλα αυτά τα πράγματα κατηγοριοποιούσαν πιο πολύ, όχι αυτό το μέρος που σας είπα, αλλά την έννοια της μετάβασης, θα λέγαμε, της ψυχής, έτσι, σε ανώτερα ή κατώτερα μέρη, πάνω στο νιρβανικό, ας το πούμε, κόσμο, έτσι, όταν περνάμε, θα λέγαμε, τη μετάβαση που λέγεται θάνατος. Τώρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι έρχεται ξανά αυτή η εποχή που ενεργοποιούνται σιγά σιγά πάλι αυτές οι πύλες, γιατί κάθε τέλος εποχής και αρχή καινούργιας δημιουργούνται συγκεκριμένες πύλες, θα λέγαμε, τις οποίες μπορούν να έχουμε πρόσβαση σε πάρα πολλές πραγματικότητες αναλόγως ποια θα διαλέξουμε εμείς. Έτσι λοιπόν η ιστορία έχει να δείξει πολλά πράγματα και η έννοια, όπως και άλλες φορές έχουμε ξαναπεί στα πιο παλιά βίντεο, των Τιτάνων και του Δία, έχει να μας δείξει ότι όλα αυτά τα τμήματα που δημιουργήθηκαν τότε, θα λέγαμε, με την έννοια των νοημοσύνης των Τιτάνων, νικηθήκαν από την παρούσα κατάσταση του Δία, του νου δηλαδή, που μπήκε η ανθρωπότητα μέσα και έτσι εγκαταστάθηκε, θα λέγαμε, αυτή η νοητική, θα λέγαμε, κατάσταση με την νίκη του Δία απέναντι στους Τιτάνες. Που οι Τιτάνες συμβολικά πάντοτε ήταν όλες εκείνες οι νοημοσύνες και οι νόμοι, θα λέγαμε, της παλιάς εποχής, μέχρι που γεννήσανε το νοητικό, θα λέγαμε, το Δία, και ο Δίας νίκησε, θα λέγαμε, τους Τιτάνες. Αυτό έχει συμβεί λοιπόν εκείνη την εποχή που άλλαξε οκτάβα η γη. Έμεινε ο Δίας, ο νους μας δηλαδή, στην πραγματικότητα, και μέσω του Δία, θα λέγαμε, διαδικάζονται
όλη η πραγματικότητα μέσα, θα λέγαμε, στο μυαλό μας, στο νοητικό μας, και δημιουργούμε όλα αυτά τα προγράμματα και την νοητική, του φυσικού νοητικού επίπεδου πραγματικότητα που λέμε ύλη. Έτσι καταλαβαίνετε ότι μόλις ενεργοποιηθούν κι άλλο ο εγκεφαλός μας ή τα κομμάτια του εγκεφάλου μας, θα έχουμε και καταστάσεις τις οποίες θα μπορούμε να βλέπουμε το υπερφυσικό, όπως το λέμε εμείς τώρα, έτσι, ή το διαισθητικό, του δία το αισθητικό. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν όσον αφορά αυτό το κομμάτι, για να βγάλουμε μερικές, έτσι, συγκρούσεις που γίνονται, αν οι Έλληνες και οι Έλληνες και οι Έλληνες και μήπως ήταν καλοί, ήταν θεοί, ήταν έτσι, ήταν αλλιώς, και να τα βάζουμε στη θέση του σιγά σιγά το καθένα εκεί που πρέπει. Όπως σας είπα, όλα αυτά τα κτίσματα έχουν γίνει από τους υπερανθρώπους και οι τεχνολογίες που βρίσκει η ανθρωπότητα, και απλά μετά τον κατακλυσμό η ανθρωπότητα που υπήρχε ήταν σε στυλ, θα λέγαμε, πρωτόγονη σχετικά με αυτά τα πράγματα, έτσι, και δεν τα χρησιμοποιούσαν όπως παλιά χρησιμοποιούνταν, απλά γιατί η γνώση διασπάστηκε και πήγε στο Θιβέτ, πήγε στην, σας είπα και άλλες φορές, στη Μεσοποταμία, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί, όπως ακολουθάει τα τσάκρα της γης, κοντά εκεί πέρα που είναι και τα ζώδια, έτσι, στον ισημερινό κοντά πάνω κάτω. Και αυτή η ενέργεια λοιπόν εξαπλωνόταν και μεταλαμπαδευόταν η γνώση στις διάφορες φυλές, θα λέγαμε, μετά το κατακλυσμό. Λοιπόν, έτσι φαίνεται το ελληνικό ιδεώδες σαν το πρότυπο, καθότι έχει πολύ ασερνική ενέργεια όπως βλέπετε, και τα Ανατολάς απ' την άλλη έχουν όλο καμπύλες, άμα προσέξετε τους ναούς και τις φιλοσοφίες των κτισμάτων, και από τη μία βλέπουμε να υπερισχύει μια ηθηλική ενέργεια και από την αρχαία Ελλάδα λίγο πιο πολύ ασερνική ενέργεια όσον αφορά την εξέλιξη και την έκφραση. Προσέξτε, δεν λέω ότι ήταν κάτι διαφορετικό ή θέλαν το μέτρο οι Έλληνες, γι' αυτό βγάλαν και το μέτρο. Γι' αυτό το μέτρο, πάντοτε σας έχω πει, είναι πάντοτε η συνείδησή μας, ότι δουλεύει για μας. Οπότε στην πραγματικότητα, μέσα στην υπεξέλιξη της γης, της ανθρωπότητας, έτσι, η πιο εξελικτική ήταν, θα λέγαμε, η εποχή αυτή που κρατάγαμε εμείς, θα λέγαμε, εκείνο το τον πυρσό, θα λέγαμε, της εφηΐας. Μετά, όπως βλέπετε, κάθε πολιτισμός έχει το πάνω και το κάτω του και τον κύκλο του, όπως ο άνθρωπος, όπως τα πάντα. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές να ανεβαίνουν όλοι οι πολιτισμοί σε μια δόξα και μετά να πέφτουν, όπως με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όπως με τη μοντέρνα, θα λέγαμε, ιστορία. Τα ξέρετε όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, το άλλο κομμάτι που ήθελα να πω, μίλησαμε για τον ελληνικό νου, ήταν, για την εξέλιξη. Τώρα προχωράμε, που ενώνεται με αυτό το κομμάτι, σε όπου και άλλες φορές. Πώς μπορούμε τώρα να αναβαθμιστούμε, πώς μπορούμε να κάτσουμε και να νιώσουμε ποια είναι η μεγαλύτερη δύναμη εξέλιξης που μπορούμε να έχουμε. Λοιπόν, το κλείσουμε λίγο αυτό. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν και λέμε πώς μπορούμε εμείς να φτάσουμε σε μια κατάσταση, φίλοι μου, της μέγιστης αναβάθμισης. Τι έχουμε πει πάντοτε? Κάθε φορά έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί ότι όποιος ακολουθεί το μέγιστο ενθουσιασμό του, ζει τη ζωή του έντονα και ξέρει να την αποσυμβολίζει, είναι το μεγαλύτερο, θα λέγαμε, και εξελιτικό και γρηγορότερο επίπεδο που μπορεί να φτάσει. Γιατί? Γιατί η εξέλιξη πάντοτε μέσα μας συμβαίνει όταν εμείς παίρνουμε, θα λέγαμε, τροφή ή πληροφορίες σε όλα τα επίπεδα τα οποία είναι ενεργά σε μας. Άρα θα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τη λέξη στο ολόγραμμα, την ολογραφική κατάσταση. Κάθε φορά που η πραγματικότητα, η μαθητεία, η εμπειρία τίνει να φτάσει στο ρεαλισμό και γίνεται για μας πιο αληθινή, και έτσι εμείς δίνουμε ακριβώς εκείνη την αξία της αλήθειας, της πραγματικότητας, της ζωής μας και όχι κάτι άλλο που διαβάζουμε, της φαντασίας μας, τότε ακριβώς γιώνεται μέσα μας πολύ πιο πολύ.
Γι' αυτό η ανθρωπότητα, οι μοιήσεις της ανθρωπότητας έρχονται με τη ζωή της την ίδια. Απλά επειδή εμείς έχουμε πάψει να το καταλαβαίνουμε τον μηχανισμό αυτό, λόγω της λύθης που έχουμε, οι μοιήσεις βοηθάν τον άνθρωπο να ξαναθυμηθεί ότι η ζωή του ίδια είναι αυτό το ολογραφικό που έχει φτιαχτεί και από πριν έχουμε επιλέξει σαν μαθητεία, και ακριβώς είναι ολογραφικό αυτό το 3D που ζούμε, η πλάνη της φυσικής πραγματικότητας, για να μας φαίνεται τόσο αληθινό ώστε να παίρνουμε τη μέγιστη εμπειρία. Γι' αυτό και φτιάχτηκε και η πραγματικότητα που ζούμε. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, τι κάνουμε όταν θέλουμε και εμείς κάτι να το μεταδώσουμε? Πρέπει να ακολουθήσουμε τους ίδιους κανόνες. Για μας λοιπόν το ολόγραμμα, το ολογραφικό, η εμπειρία όσο περισσότερο αληθινή και αν είναι, και εκεί πέρα οδεύει και η πραγματικότητα λίγο-λίγο με την εκπαίδευση, θα δείτε ότι παίρνεται από μέσα μας και γίνεται η μέγιστη χρησιμότητά της, γιατί απλά το ζούμε, το βιώνουμε. Και αυτό σας είπα, η άμεση εμπειρία είναι η πιο μεγαλύτερη εξέλιξη. Δεν πάει να διαβάζετε βιβλία, δεν πάει να σας λένε. Δεν γίνεται μέσα σας η γείωση και η ορίμανση και η βρασμή, όπως έχουμε πει και άλλες φορές. Θα σας εξηγήσω λίγο παραπάνω πώς συμβαίνει αυτό. Κάθε φορά μέσα μας, ξέρετε ότι έχουμε τα κύματα, όπως σας είπα την άλλη φορά, τα λεγόμενα L. Μπορεί να μην τα γράφουν έτσι για ακαδημαϊκή, αλλά σε εξήγησα ότι είναι L, όπου το λάμδα είναι οι υψηλότερες δονήσεις που φτάνουν μόνο οι αφυπνισμένοι πνευματικοί άνθρωποι, και το ε είναι η πιο χαμηλή δόνηση. Όταν εμείς ξεκινάμε λοιπόν, φίλοι μου, αυτά τα κύματα και ενεργοποιούνται και δεν είμαστε στον ύπνο, στη λύθη, στα δέλτα, και ξεκινάμε, πάμε στα α, μετά στα β, μετά στα γ. Στη γ, θα λέγαμε, κατάσταση είναι η έννοια που λέμε εμείς του ενθουσιασμού, η έννοια της φαντασίας, να προχωράω ορμόμενος από αυτό το πράγμα που μέσα μου φαντάζομαι για κάποιο λόγο ότι θα λειτουργήσει, ότι του δίνω αξία, ότι ανοίγω το δρόμο μου. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά, τις περισσότερες φορές κοιτάμε στα παιδιά να αναπτύξουμε, είτε τα παιδιά είναι μαθητές της γνώσης εδώ για το αποκρυφισμού, είτε τα παιδιά είναι τα πραγματικά τα παιδιά που έχουμε στο σχολείο. Κοιτάμε να αναπτύξουμε τις γάμα συχνότητες. Να υπερλειτουργεί σε εισαγωγικά η φαντασία, γιατί η φαντασία είναι ο αγωγός μεταξύ του ανώτερου και του κατώτερου, θα λέγαμε, νου μας, του φυσικού νου και του πνευματικού νου. Ο εγκέφαλος είναι απλά αυτός που λαμβάνει, θα λέγαμε, την πληροφορία και τη μεταφράζει στο φυσικό νου. Όταν εμείς ξεκινήσουμε λοιπόν και αφήσουμε τον άλλο να δουλεύει στο μέγιστο ενθουσιασμό του, στο μέγιστο ενδιαφέρον του, στο μέγιστο ερωτά του και κατευθύνεται από το κέντρο του, τότε στην πραγματικότητα εκείνη την ώρα λέμε, α, εκεί είναι το μάθημά σου. Γιατί? Γιατί ακολουθάς την ψυχή σου, την καρδιά σου, το εσωτερικό σου, το κέντρο σου, και ξέρει το κέντρο σου, ξέρει ο ανώτερος νου σου, γιατί λειτουργεί απλά στις συχνότητες, στις δονήσεις, και πιάνει πράγματα και συγχρονίζεται με πράγματα, έτσι, από το κβαντικό του πεδίο και από τις συχνότητες και τις δονήσεις, πριν φτάσουν ακόμα στο φυσικό πεδίο εμείς και να τα δούμε εδώ πέρα σαν φυσική πραγματικότητα. Άρα για εκείνο δεν υπάρχει τυχαίο. Όταν λοιπόν ακούμε λοιπόν τον πραγματικό ολικό κραδασμό μας, πάντοτε μας πηγαίνει από εκεί πέρα. Οι συχνότητες γάμα λοιπόν, όταν εκπέμπονται από έναν δάσκαλο και ξεκινάνε λοιπόν και περνάνε στο μαθητή, ο μαθητής λοιπόν περνάει στη φαντασία του μέσα, και η φαντασία του τι είναι? Σας είπα, ο αγωγός με τον ανώτερο νου του. Όταν η πληροφορία περνιέται από φαντασία σε φαντασία στον ανώτερο νου, τότε τι διαδικάζεται στο κάθε άτομο, παύλα μαθητή? Ξεκινάει ο ανώτερος νους και αρχίζει και στέλνει τις ιδέες, στέλνει τον ενθουσιασμό, στέλνει τον έρωτα, στέλνει την προτροπή, το ενδιαφέρον, την περιέργεια ίσως, στέλνει στον εγκέφαλο, και ο εγκέφαλος απ' την άλλη, μέσα από τις δικές του, θα λέγαμε, πεποιθήσεις της προσωπικότητας ο καθένας που έχει, ξεκινάει κάθε φορά και τις μεταφράζει και τις κάνει φυσική πραγματικότητα. Καταλαβαίνετε, έτσι έρχεται λοιπόν
η ελάχιστη αντίσταση, η μέγιστη ταχύτητα, αφού είναι ελάχιστη η αντίσταση, η μέγιστη ταχύτητα, γιατί απλά ο καθένας τι κάνει, είναι φτιαγμένος να μαθαίνει διαφορετικά. Γιατί είμαστε διαφορετικοί όλοι, αυτόνομοι. Άρα στην πραγματικότητα είναι σαν να φτιάχνει το σχολείο του, γι' αυτό λέμε ότι έχετε ατομική ψυχή. Φτιάχνει το σχολείο του μέσω των πεποιθήσεων, μέσω της ηθικής του, μέσω της πορείας του στην ύλη, μέσω αυτό που λέτε εσείς έλκο, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά συντονίζομαι. Μέσα από αυτά τα πράγματα δημιουργείται η μαθητεία του. Γι' αυτό και στην πραγματικότητα λέμε αστρικές μοιήσεις, σας είπα για το Γολγοθά που περνάμε όλοι και όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε, πρέπει να τα ζήσουμε, να γίνουμε εμείς οι ίδιοι, να έρθει ο καθρέφτης να μας το δείξει, να περάσουμε τον Ιγούδα, τι σας είπα, να περάσουμε από μέσα μας όλα τα πράγματα και να περάσουν και από έξω. Θα έρθουν οι προδότες. Στη φυσική πραγματικότητα. Θα νιώσουμε το εγώ της προδοσίας, θα νιώσουμε το εγώ της ψευτιάς, θα νιώσουμε όλα αυτά τα εγώ μέσα μας και έξω από τους ανθρώπους που μας βοηθήσουν παίζοντας το παιχνίδι που τους έχουμε τραβήξει. Έτσι. Γι' αυτό σας λέω πάντοτε αυτό που έλεγετε, μην βιάζεστε, δεν ξέρετε γιατί είναι. Μην κατακρίνετε τον εαυτό σας επειδή έχετε φέρει μερικά αρνητικά πράγματα. Άλλωστε ήταν χαζός ο Ιησούς που τράβηξε τον Ιούδα. Έτσι λοιπόν τι γίνεται κάθε φορά εμείς που βάζουμε τον άλλον και μεταδίδουμε σε κύματα γάμα, γιατί ο νους δουλεύει, σας είπα, φρακταλικά με την έννοια της σκάλας των επιπέδων. Γι' αυτό σας δίνω πολλές φορές παραδείγματα να ξυπνάτε σε όλα τα φράκταλ στο επίπεδο, γιατί είναι ίδιες οι αντιστοιχίες και σας λέω να είστε στους τύπους αντί να είστε στο σενάριο και εγωιτεύεστε από το σενάριο. Αλλά να κοιτάτε τους τύπους και φρακταλικά, σας πηγαίνω έτσι, 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 για να καταλαβαίνετε κάθε φορά με τα παραδείγματα, όπως παλιά γινόταν με τους μύθους και τις παραβολές, υποσυνείδητα. Σας το κάνω τώρα εκεί που έχετε τη συνείδησή σας. Και με το που το μεταφράζω σαν παράδειγμα, να το δείτε και σε ένα άλλο φρακταλικό επίπεδο του νου σας, έτσι ξεκινάτε και λέτε, wow, ναι, ρε, πώς δεν το είχα σκεφτεί. Αφού ναι, ρε, μας το δείχνει η πραγματικότητα. Γι' αυτό σας λέω, η πραγματικότητα η ίδια που ζείτε είναι η μέγιστη μοίηση. Το καλύτερο θέατρο είναι αυτό που παίζετε εσείς, όχι αυτά που πηγαίνετε τα θέατρα και τα σινεμά. Έτσι λοιπόν, όταν εμείς αναπτύξουμε τη φαντασία, αναπτύξουμε και δουλεύουμε στα κύματα τα γάμα, στην πραγματικότητα τι κάνουμε, αφήνουμε λοιπόν να μεταδώσουμε από εκεί την κάθε μαθητεία, ώστε ο μαθητής να ανεβαίνει τα φράκταλ μέσα του, να τα δουλεύει, να κάνει τη δουλειά που κάνει το ανώτερο κομμάτι του, να έρχονται σαν ενέργειες στον εγκέφαλο και από τον εγκέφαλο είναι λόγος πεποιθής που ο καθένας, τον περιορισμό που έχει ο καθένας, να τον πηγαίνει εκεί που πρέπει να πάρει το μάθημά του. Γι' αυτό σας είπα, ο μηχανισμός λειτουργεί σωστά. Εμείς δεν το ξέρουμε λόγω αποκοπής. Εμείς δεν εμπιστευόμαστε το Θεό. Εμείς δεν μπορούμε να τα δούμε ότι όλα είναι τέλεια. Εμείς νομίζουμε ότι δεν έχουμε βοήθεια. Εμείς νομίζουμε, γιατί απλά λειτουργούμε με το φυσικό νου. Παρ' όλα αυτά, ο φυσικός νους χρησιμεύει ακριβώς γι' αυτό, για να περάσουμε το σχολείο. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, σας εγκαλώ πάλι να αφήσουμε στην άκρη τους εγωισμούς και πρέπει να είμαστε ταπεινοί, ώστε ο φυσικός νους να εκτελεί τα καθήκοντά του, αντί να έχει γίνει ένας επαναστάτης του ολικού εαυτού μας. Ένας καρκίνος του ολικού εαυτού μας. Γι' αυτό μιλάμε πάντοτε για το αποκομμένο εγώ. Και κάθε φορά μέσα σας λοιπόν θα φτιάξουμε το σώμα από χρυσό και το διαμάντι ψυχή που λέμε καμιά φορά. Γιατί ο χρυσός είναι το μέταλλο των θεών? Γιατί τα ηλεκτρόνια τρέχουν με τέτοια ταχύτητα και δονούνται του ατόμου του χρυσού που φτάνουν να αγγίζουν ταχύτητα του φωτός. Γι' αυτό το βλέπετε και γυαλίζει και είναι φωτεινό. Και εκεί που είναι το φως πάβει να έρχεται εκείνη η έννοια που λέμε ο χρυσός φθήρεται. Και όταν φτιάξουμε εμείς ένα σώμα από χρυσό, τι λέμε? Το νευρικό μας σύστημα. Κάθε φορά που μιλάμε για μέταλλα μιλάμε για το νευρικό μας σύστημα. Γιατί μεταλλάζει, θα λέγαμε, την ενέργεια. Εκεί δουλεύουμε με τον ύφεστο. Γιατί έρχεται η ώρα να μετατρέψουμε, να μετατρέψουμε την ενέργεια. Και όλο το νευρικό σύστημα λοιπόν, που αντιστοιχεί στο αστρικό, σας έχω πει, πρέπει να είναι χρυσό. Γι' αυτό βλέπετε συνέχεια και την Κλάρα εδώ πέρα, στους φωτεινούς ανθρώπους, στους Αγίους, τους βάζουν με φωτοστέφανα και χρυσή άβρα γύρω από το κεφάλι και όλα αυτά τα πράγματα. Και επίσης τι είναι ο Αδάμας, το διαμάτι, ο Αδάμ, σας θυμίζει τίποτα?
Για κοιτάξτε στους επιστήμονες, κάτι λένε ότι βρήκαν μέσα στο DMT ότι υπάρχουν κρυσταλάκια μικρά, ακόμα και στον εγκέφαλό μας. Αυτά τα κρυσταλάκια λοιπόν τι είναι? Είναι η αδαμάντινη ψυχή που πρέπει να φτιάξουμε στον αδένα πινεάλ. Βλέπετε, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη σχέση με τα μέταλλα, όπως εγώ κάνει και τη διάλεξη, τη δίωρη, που μιλάω για το ορυκτό βασίλειο της γης. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, τέτοιου είδους πράγματα πρέπει να κάνουμε, καλούς αγωγούς. Και ο μέγιστος αγωγός είναι ο χρυσός. Και το πιο καλό πέτρωμα, σε εισαγωγικά, που αντιπροσωπεύει το υλικό μας πεδίο, είναι ο αδάμας, το διαμάντι, ο αδάμ. Έτσι πρέπει να φτιαχτούμε, στην αδαμαϊκή, θα λέγαμε, φυλή τότε. Πολλές φορές που ακούτε καμιά φορά, που λένε ότι ήταν στην ΕΔΕΜ, αυτό το πράγμα συμβαίνει. Συμβαίνει τότε ο άνθρωπος λειτουργούσε με αφυπνισμένης τον αδένα της επίφυσης. Ότι οι κρίσταλοι τότε δουλεύανε σωστά και ήμασταν σε μια κατάσταση μακαριότητας. Γιατί δεν πεθαίναμε. Αφού ο Αδάμ μας συμβολίζει, είπαμε ότι δεν φθήρεται, το πιο σκληρό. Έτσι δεν είναι? Και ο χρυσός πάλι δεν φθήρεται. Α, μετά θέλανε οι θεοί Ανουνάκη χρυσό, γιατί το θέλανε το χρυσό, το μονατομικό χρυσό. Α, ναι, γιατί το βρίσκουμε εκεί πέρα και τα αερογλυφικά, όπως λέγονται, υπάρχει μονατομικός χρυσός. Α, το παίρνανε και αφυπνισμένοι και οι σέκτες, και το κάνανε φαρμακάκι, πως έχουν βγει στα έργα, και αφυπνίζανε μερικά επίπεδα σχετικά με τους άλλους ανθρώπους. Α, το έχει και εκκλησία, Ναι, ολοχρυσάφια, γι' αυτό, επειδή θέλουν τα λεφτά, νομίζετε. Επειδή ο χρυσός ανεβάζει εκείνη την ώρα το επίπεδο και σε πιάνει, αφού είπαμε είναι έτσι τέτοι τα ηλεκτρόνια του, και είναι σαν να ενώνεσαι με το ενθέρα, με το αστρικό. Γι' αυτό, για να έχουν καλύτερη ένωση κάποιος όπως θέλει να υπερμεγενθύνει την ένωση, ακουμπάει, θα λέγαμε, και έχει πάνω τόσο πιο χρυσό, θα λέγαμε, μπορεί, όταν δεν ξέρει να το κάνει μόνος του και θέλει άλλους αγωγούς. Γι' αυτό λοιπόν κυνηγάγαν το χρυσάφι. Δεν είναι μόνο ότι γυαλίζει και ότι είναι άφθαρτο. Και φυσικά ο χρυσός τι είναι? Είναι οι ηλιακές ακτίνες κρυσταλλωμένες. Όπως και το ασίμι είναι οι ηλιακές ακτίνες από το φεγγάρι κρυσταλλωμένες στη γη. Το ετερόφωτο δηλαδή φως του ήλιου. Χρυσός και ασίμι. Και ο χαλκός τι είναι? Είναι οι ηλιακές ακτίνες κρυσταλλωμένες από τη γη. Βλέπετε, γι' αυτό είναι και ουδέτερος. Γι' αυτό λοιπόν υπήρχαν τα μέταλλα των θεών, έτσι, τα μέταλλα των ημίθεων και τα μέταλλα των γήινων, των ηρώων. Γι' αυτό δεν βγάζουμε το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το αργυρό και το χάλκινο. Λοιπόν, αυτά όμως πρέπει να γίνουν αλχημίες μέσα μας, φίλοι μου. Να ξεκινήσουμε να τα δουλεύουμε μέσα μας. Να δουλέψουμε με τα στοιχεία, τα τέσσερα μέσα μας. Και με τα μέταλλα. Λοιπόν, για να δούμε αν έχετε γράψει καμία ερώτηση. Αλλιώς θα συνεχίσω κι άλλα να λέω. Κανονίστε. Και δεν θα αντέχετε. Έχουμε καμία ερώτηση? Θέλετε να κάνετε ένα θέμα να μιλήσουμε? Γιατί δεν βλέπω εγώ κανένα. Μόνο καλησπέρα βλέπω. Για να δούμε. Άμα δεν γράψετε ερώτηση, θα συνεχίσω. Αυτό είναι απειλή, δεν είναι προειδοποίηση. Τι ήθελα να πω? Για να δούμε κάτι άλλο που θέλω να γράψω. Α, ναι. Δωρεά λάβατε, δωρεά δώσετε. Ποιος το είπε? Ο Χριστός. Τι σου έχω πει? Ότι ο Χριστός είναι το φως, το εσωτερικό μέσα μας. Έτσι δεν είναι? Αυτό το ψυχικό που κατεβαίνει εδώ πέρα γίνεται βρέφος και σιγά σιγά μεγαλώνει αν εμείς το θρέψουμε. Έτσι. Τι λέει? Δωρεά λάβατε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το δωρεά λάβατε έχει να κάνει με την έννοια των ταλέντων που έχει ο καθένας από τις ψυχικές του, από τα δικά του κασικά αρχεία. Έτσι κάθε φορά τα ταλέντα, που σημαίνει ότι κάτι έρχεται από μακριά, έρχεται από την ψυχή σας. Αυτός λέει έχει ταλέντο. Έτσι δεν είναι? Άρα αφού το πήρατε δωρεά, δωρεά σου λέει να το δίνεις. Δεν θα το δίνεις μόνο όταν εσύ εκεί πέρα βλέπεις εγωιστικά κάτι, αλλά θα το δίνεις παντού γιατί είναι εαυτό σου. Αυτό σημαίνει. Να είσαι αληθινός ως προς τα ταλέντα, για τα ταλέντα στα έχει δώσει ο Θεός από σένα. Και στα έχει δώσει γιατί εδώ πέρα συγχρονίζεσαι και όλοι θέλουν από αυτό. Και επειδή όλοι θέλουν από αυτό, αφήσου τον ενθουσιασμό σου και το ταλέντο σου να το βγάζεις συνεχόμενα αυτό που έχεις. Παντού, γιατί είσαι όχι μόνο επιπληρωμής, όχι μόνο επαγγελίας με την έννοια του επαγγέλματος, που σημαίνει
αγγελίας, κάποιος δηλαδή που ήρθε σε επικοινωνία, από πληροφορία. Αυτό σημαίνει λοιπόν δωρεά λάβατε, δωρεά δώσετε, για να εξηγούμε ένα-ένα πράγμα. Όταν το φως λοιπόν μέσα μας μιλάει, έτσι σου λέει. Αφού εσύ είσαι, σου λέει τώρα ενδιάμεσος της ψυχής σου, των ακασικών σου αρχείων, των δυνατοτήτων σου, αφήσου και μοίραζε ελεύθερα. Εσείς λέτε αυτά τα που μιλάω όταν πάω για καφέ ή όταν πηγαίνω βόλτες, κάθομαι και λέω για άλλα πράγματα. Συζητάω για εφημερίδες, συνωμοσίες, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και τέτοια. Είμαι αυτό το πράγμα που κάνω και σας το λέω καιρό, δεν ασχολούμαι με αυτό. Είμαι, από ένα σημείο και μετά δεν είναι η ζωή σου, το επάγγελμά σου ή κάτι, ένας λόγος να βγάζεις λεφτά ή ένας λόγος να βγάζεις. Είσαι, άσχετα σου κοντά από αυτό λεφτά, φιλίες, πλούτη, οτιδήποτε θέλεις να περάσει η ζωή σου. Αλλά πρέπει να είσαι. Δεν είναι μόνο είμαι το 1-8ωρο, το άλλο 8ωρο δεν είμαι. Όλη η ζωή σου πρέπει να είσαι αυτό, γιατί όσο πιο πολύ είσαι, τόσο πιο πολύ γιώνεις. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, αυτό το είσαι, τι σημαίνει? Ότι παίζω καλύτερα το ρόλο. Βλέπετε πριν, το κάνω εμπειρία μου. Το πνεύμα το φέρνω στην ύλη. Πνευματικά κάνω ό,τι κάνω. Δηλαδή μόνο το πνεύμα που έχω. Ό,τι κάνω, το κουβαλάω μαζί. Θυμάμαι τον εαυτό μου. Γι' αυτό και στην πραγματικότητα όλο αυτό που λέγεται NLP, μου φαίνεται, Neural Linguistic Programming, κάπως έτσι λέγεται το NLP, είναι ακριβώς αυτό, να μπορείς να δημιουργείς ένα είδος τηλεπάθειας, ένα είδος ομοιοκραδασμού που λέω, ομοιοσυντονισμού, για να μπορεί να περάσει μέσα και να μοιραστείτε τις ίδιες πληροφορίες. Όπως το ράδιο που βάζει τη μουσική, ακούμε όλη την ίδια μουσική, αλλά πρέπει να είμαστε συντονιστείς. Έτσι υπάρχουν μουσικές που είναι πληροφορίες, που είναι λογικές, που είναι νοημοσύνες στο σύμπαν. Κάθε συχνότητα μια νοημοσύνη. Οποιοςδήποτε και να μπει εκεί, ξεκινάει και γίνεται κάτοχος της νοημοσύνης, παύλα αυτή, και δεν μετατρέπει μετά σε digital εδώ πέρα γνώση ή εικόνες ή οτιδήποτε άλλο στο 3D. Γι' αυτό στην πραγματικότητα τι κάνουμε? Ακόμα και το NLP σου λέει, κοίταξε, κάνε, μιμήσου όσο πιο πολύ μπορείς. Και παίζει ρόλο λοιπόν πόσο εμείς είμαστε ικανοί να κάνουμε το ίδιο, και αυτό και να βγει και οι τελετές. Γιατί μέσα από τις τελετές, μέσα από τα ρούχα, μέσα από το πανομοιότυπο, τι κάναμε? Μιμούμασταν τους πλανήτες, μιμούμασταν τις ενέργειες, μιμούμασταν τους θεούς. Βλέπετε, συνέχεια υπάρχει η έννοια της μίμησης, μίμησης, μίμησης. Γιατί όσο πιο πολύ παίζεις τον άλλον, τόσο πιο πολύ ομοιοσυντονίζεται μέσα σου το αρχέτυπο και τόσο πιο πολύ μπορείς να το εκφράσεις καλύτερα. Αλλά φυσικά παίζει ρόλο και ο λόγος που κάνουμε το μιμητισμό. Γι' αυτό σας λέω πολλές φορές να είστε ανοιχτοί στην καρδιά σας, γιατί αν δεν έχετε περάσει από την ταπεινοφροσύνη, αυτό που θα πάντα μιμηθείτε θα το κάνετε από άλλο κέντρο και δεν θα λειτουργήσει. Θα το παίζετε φωτισμένοι, αλλά δεν θα είστε καλοί μου φίλοι, όχι φίλοι. Γιατί οι φίλοι είναι αυτοί που προχωράνε. Αυτό είπαμε, το μάθημα το αφιερώνω στους μαθητές που δεν είναι φίλοι. Δεν λέω εσάς, λέω αυτούς που με κατακρίνουν και έρχονται ντύπουλα και γίνονται καλύτεροι μαθητές μου. Δεν έχουν χάσει βίντεο για βίντεο. Αλλά από πίσω με συγκοφαντούν στους άλλους. Αλλά έρχονται και παίρνουν πληροφορίες για να το παίξουν δάσκαλοι μετά. Κλεπταποδόχοι. Το ίδιο πράγμα κάνουν. Αλλά είπαμε, δεν πειράζει. Εγώ ξέρω ότι είστε καλύτεροι μαθητές μου. Τώρα που θα τα ακούτε, ξέρετε ότι ξέρω ότι ξέρεις ότι ξέρω που λένε καμιά φορά και γελάμε. Και φυσικά τηλεπαθητικά όλοι, επειδή με μιμούνται πολλές φορές, θα έρθει η ώρα από τον πολύ μιμητισμό ξαφνικά να βγει μέσα τους ένα κομμάτι της συνείδησης στα μάτια. Και εκείνη την ώρα θα πούνε, οπ, τι κάνω, οπ, για κάτσε, μήπως πρέπει να είμαι πιο σωστός, μήπως πρέπει να είμαι λίγο πιο ειλικρινής με τον εαυτό μου. Γιατί θα ανοίγει η ψυχή του σιγά σιγά. Γιατί το πολύ πολύ τη μίμηση στο τέλος γίνεσαι. Γι' αυτό τους έχω προειδοποιήσει. Και φυσικά θα εκπλαγούν τώρα που τα ακούνε και από το live. Ξαναγυρνάω όμως στους φίλους μου, έτσι, σε εσάς δηλαδή, που μοιραζόμαστε εδώ πέρα τις πραγματικότητες και με βοηθάτε να συντονίζομαι κι εγώ με τη δική σας την ενέργεια, έτσι, και να γίνεται όλο αυτό το ενδιάμεσο και να δουλεύουμε και να μοιραζόμαστε πληροφορίες. Λοιπόν, για να δούμε. Προχωράμε να δούμε. Και άμα δεν έχω ερώτηση, θα μιλάω. Άμα έχω ερώτηση, θα απαντάω.
λέει Ντομίνα, Βασίλα, το ωραίο υπάρχει ή είναι ανθρώπινη εντύπωση, για παράδειγμα ένα ηλιοβασίλεμα, γιατί μας αρέσει. Δεν υπάρχει κανένα συνέστημα μέσα μας αν πριν δεν έχουμε φτιάξει τους ανάλογους ορισμούς, τις ανάλογες πεπιθήσεις. Γι' αυτό όταν είμαστε μικροί σαν παιδάκια δεν δίνουμε σημασία στο ηλιοβασίλεμα, γιατί ακόμα είμαστε στο ενδιαφέρον, θα λέγαμε, της ψυχικής ανάπτυξής μας, που δεν είναι το ηλιοβασίλεμα, είναι άλλα πράγματα. Όσο λοιπόν εσύ σε εισαγωγικά αναβαθμίζεσαι, θα βλέπεις ότι αυτά που σου αρέσουν δεν αρέσουν σε όλο τον κόσμο, γιατί κοιτάς πιο βαθιά, με ένα δέος, με μια γαλήνη, αναλόγως πεποιθήσεις που έχεις στο ηλιοβασίλεμα. Ο καθένας λοιπόν, θέλω να σου πω, ότι έχει τη δική του κατάσταση των δικών του πεποιθήσεων, που υποσυνείδητα του βγάζουν μετά τα εξωτερικά πράγματα που λες συναισθήματα. Αν κάποιος δεν έχει εκείνη την εσυναίσθηση, τον ομοιοκραδασμό και την έννοια, θα λέγαμε, του πώς δουλεύει και πώς είναι τέλεια φτιαγμένος ο κόσμος και όλα αυτά τα πράγματα που υπάρχουν με μεγαλύτερες νοημοσύνες, τεράστια, έξω από τη δική μας κατάσταση του μικρόκοσμου που λέμε εμείς μέσα μας, θα δεις πόσο με ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα μπορείς να το ενώσεις με 500 άλλα πράγματα και πληροφορίες που μέσα σου αν χτυπάνε σε ορισμένα μέρη που υπάρχουν μερικές συναισθηματικές τοξίνες, όπως το σώμα μας όταν έχει τοξίνες, θα ξεκινήσουν να δακρύζεις, θα ξεκινήσεις να σου βαράει αυτές τις εσωτερικές νότες και τα δάκρυα, θα λέγαμε, που μέσα έχουν κρυσταλλικές δομές με τις τοξίνες, βγαίνουν για να βγάλουν όλα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα έξω και να νιώσεις καλύτερα. Γιατί είναι κάτι που σε βάρεσε, ας το πούμε, στο πιο εσωτερικό σου πεδίο. Βλέπεις, δεν έχει να κάνει λοιπόν με το ηλιοβασίλεμα. Εγώ πιάσω τον εαυτό μου σε υπερδιέργεση συναισθηματική με τα πιο απλά πράγματα. Με τα πιο απλά πράγματα, όχι απλά ηλιοβασίλεμα, πολύ πιο απλά πράγματα. Και κάθε φορά που αφινόμαστε και ακουμπάει ένα κομμάτι μέσα μας που εκείνη την ώρα έχουμε μαζέψει μερικές συναισθηματικές τοξίνες, νοητικές τοξίνες, τοξίνες του σώματος, φέρνει, θα λέγαμε, εκείνη την ώρα την έννοια της κάθαρσης. Γι' αυτό πολλές φορές τι λέμε, ότι μόλις φτάσει στο σημείο να καταλάβετε τι λάθη έχετε κάνει, η κάθαρση τα έχει με πολύ κλάμα. Αλλά αυτό το κλάμα θα είναι πραγματικά μια κάθαρση. Γιατί θα νιώσετε και θα βιώσετε εκείνη την ώρα πόσο πολύ απ' έξω ήσασταν από τον πραγματικό εαυτό σας. Και εκείνη την ώρα οι τοξίνες που έχουν μαζευτεί σε αυτό το συναισθηματικό σώμα θα φύγουν με τη μέθοδο, θα λέγαμε έτσι, του κλάματος. Γι' αυτό τι προσέχουμε, προσέχουμε να μπορούμε και να βγάζουμε τις τοξίνες αλλά και να μην παίρνουμε καινούργιες, έτσι, στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, προχωράμε πιο κάτω, λέει Φένια, για μένα είσαι, λέει, κορυφή, γιατί, λέει, συνηχούμε και μου απαντάς αυτόματα σε όλες μου τις απορίες. Είναι αυτό το πράγμα που λέγαμε, Φένια. Αντανακλάω αυτόν τον εαυτό που έχεις, που δεν έχεις επιτρέψει εσύ ακόμα για τους λόγους σου, έτσι, να το βιώσεις. Μέσα σου είναι. Αν δεν ήταν μέσα σου, δεν θα μπορούσες να κάτσεις, να συγχρονιστείς και να δεις σε μένα, θα λέγαμε, το αντίκτυπο του εαυτού σου. Οπότε εκείνη την ώρα κοίταξε σιγά σιγά να το επιτρέψεις και σε σένα, έτσι, να μπορείς να φτάσεις σε αυτό το κομμάτι και να δημιουργείς μέσα σου χωρίς να χρειάζεται να είμαι εγώ αυτός ο μεταδότης. Λοιπόν, τώρα αν είμαι κορυφή ή όχι, για σένα, να σου πω, okay, αναλόγως ο καθένας μπορεί να κάνει και να βάλει στη δική του αξιοκρατία και αξιολόγηση τα πράγματα έτσι όπως θέλει. Λοιπόν, δεν είναι κακό να είσαι κορυφή, κατάλαβες, είναι αναλόγως. Λοιπόν, προσέχετε, γιατί οι ορυφές είναι για τους ορυβάτες, παιδιά, δεν είναι για όλους. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Σταμάτη, μπορείς να μας εξηγήσεις το νόημα και τη σημασία της εξομολόγησης και της θείας κοινωνίας και της εξομολόγησης? Πρέπει ο άνθρωπος να συμμετέχει τακτικά σε αυτά?
πρέπει να καταλάβετε ότι όλα αυτά τα πράγματα που βλέπετε τελετουργικά και τα μάθατε μηχανικά σε κάθε θρησκεία ή διδασκαλία είσαστε, είναι απλά πράγματα που συμβαίνουν μέσα μας. Γι' αυτό και λες ομολογώ. Τι ομολογείς? Ομολογώ αυτό που έκανα. Πρέπει πρώτα κάτι να το αποδεχτούμε, να το ομολογήσουμε. Ομολογική, ίδια λογική. Οπότε κάτι πρέπει να το βγάλουμε από μέσα μας πρώτα, να το πούμε και να το ομολογήσουμε. Είτε στον εαυτό μας, είτε στη φωτιά, είτε στον παπά, είτε σε κάποιον που εμπιστευόμαστε, είτε στον ουρανό. Γιατί πρέπει να το βγάλουμε έξω μας? Για να το δούμε καλύτερα. Γι' αυτό όταν το ομολογούμε σταματάει η έννοια της ενοχής με την έννοια ότι δεν τα αποδέχομαι. Πρέπει πρώτα να τα αποδεχτώ το κομμάτι αυτό μέσα μου ότι υπάρχει. Γι' αυτό η εξομολόγηση, τα λέγαμε, είναι το α και το ω, το αρχικό. Αν δεν έχεις εξομολογηθεί κάτι σημαίνει ότι ντρέπεσαι γι' αυτό. Ότι ακόμα δεν μπορείς να καταλάβεις ότι αυτό υπάρχει μέσα σου, συνυπάρχει μέσα σου, συμβιώνει μέσα σου, έχει να σου δώσει και πρέπει να δώσουμε αξία. Γι' αυτό με την εξομολόγηση την πραγματική δίνουμε αξία σε αυτό το πράγμα που το βγάζουμε έξω για να δούμε τι έχει να μας δώσει. Έτσι, δεν εξομολογούμαστε κάτω μόνο επειδή όταν το κρατάμε αρνητικά μέσα μας ντρεπόμαστε, έχουμε εντροπία δηλαδή, αλλά το βγάζουμε έξω, το εκφράζουμε για να το κοιτάξουμε πλέον με τα μάτια, θα λέγαμε, τα διαφορετικά και να καταλάβουμε ότι υπάρχει επιλογή, αυτό που έχουμε ξεχάσει. Γι' αυτό μετά την εξομολόγηση έρχεται η μετάνοια. Αλλά μετάνοια σημαίνει πρέπει να έχω καταλάβει, πρέπει να έχω αγαπήσει, πρέπει να έχω συγχωρήσει. Δεν είναι να λέω πέντε φορές αυτά που λένε, πάτε στην εκκλησία και λέει παίξε, ξέρω εγώ, την προσευχή, κάνε εκείνο, κάνε το ένα, κάνε το άλλο. Αυτό το υποτίθεται το λένε για να έρθει σε μια κατάσταση ισορροπίας. Γιατί μέσα από την ισορροπία σου, το κέντρο σου, το μέτρο σου, τη συνείδησή σου, τη μεγαλύτερη, θα πιάσει αυτό που έχει εξομολογηθεί για να το περιορίσει. Να το συγχωρέσεις, να το αγαπήσεις και να δεις για ποιο λόγο συμβαίνει, τι έχει να σου δώσει. Έτσι δεν είναι? Άρα είναι στην πραγματικότητα, είτε το κάνουμε στην εκκλησία, το θέμα να το κάνουμε συνειδητά. Έτσι λοιπόν μπορούμε κάθε φορά, επειδή είμαστε πολλά κομμάτια μέσα μας, με την εξομολόγηση να εντάσσουμε κάθε σκαλοπάτι, αντί να είναι κάθε σκαλοπάτι ένα εμπόδιο, να γίνει σκαλοπάτι και να φτιάξουμε μια σκάλα. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι οτιδήποτε έρχεται ακόμα και αρνητικό να προσπαθούμε να το εντάξουμε μέσα μας. Και σας το λέω για να με θυμηθείτε ότι το μέλλον της θεραπείας από εδώ και στο εξής θα είναι με το να εντάσσουμε τον κάθε ιό, την κάθε ασθένεια, την κάθε αρρώστια μέσα μας με την έννοια ότι ήρθε, μας έκανε τη μεταλλαγή, πήραμε την εμπειρία και θα φύγει. Θα με θυμηθείτε πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο η ανθρωπότητα το πετύχει, αλλά είναι ο τύπος για να ξεπερνάμε το κάθε τι στη ζωή μας. Να το εντάσσουμε μέσα μας. Να αφήσουμε να συγχρονιστούμε όπως κάθε άνθρωπο που έρχεται. Είτε μας κάνει καλό, είτε μας πονάει. Πρέπει να τον εντάξουμε μέσα στο βίωμα, στην ένωση, στο να πάρουμε ό,τι πάρουμε από αυτό. Όπως είναι τα ναρκωτικά. Όπως είναι οτιδήποτε έρχεται η ζωή μας. Μπορεί να μας φέρνεις διάφορα πράγματα, παρενέργειες, αυτά, ιστορίες. Αλλά αφού συγχρονιστήκαμε, πρέπει να πάρουμε τη συγκεκριμένη εμπειρία. Αντί να πολεμάμε λοιπόν με αυτή τη συγκεκριμένη εμπειρία, πρέπει να βιώσουμε τη συγχρονιστικότητα σαν κάτι τέλειο. Και να το δουλέψουμε με διαφορετικό, θα λέγαμε, ύφος. Και όχι εχθρικά πολεμικά που κάνουμε με την τις περισσότερες φορές, έτσι, και με στην ιατρική. Λοιπόν, πιστεύω πάτσα, όχι, εδώ πέρα έχουμε να πούμε για τη Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία, τι είναι, είπαμε κοινωνία, κοινός νους. Τι είναι η Θεία Κοινωνία? Είναι όλα τα ιαστρικές, τα λέγαμε, νοημοσύνες. Γι' αυτό η τελετή που κάνει η Εκκλησία, όταν λέει είναι η Θεία Κοινωνία, είναι αυτή η κοινωνία που κοινωνούν μεταξύ μας, που δίνει το αντίδωρο και όλα αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω ότι ήμασταν μικροί, ξέρω εγώ. Τι σημαίνει? Ότι κοινωνεί το σώμα, λέει, του Χριστού και το αίμα. Τι σας είπα ότι είναι το αίμα? Το αστρικό, δηλαδή οι αστρικές ιδιότητες. Τι είναι το σώμα? Να ξεκινήσει να στην έννοια της αδελφοσύνης, αγάπης, συνεργασίας. Κάθε φορά που κάποιος κοινωνεί στην πραγματικότητα, ξαναενώνεται με το συλλογικό εκεί που είναι αποκομμένος, ξαναενώνεται με τη συνεργασία. Αυτές είναι βαθιές έννοιες, πραγματικές έννοιες διδασκαλίας. Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι, είπαμε, τα κάνουν μηχανικά.
γιατί είναι στο νου. Όταν ξεκινήσουμε και αφυπνιζόμαστε, όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι μηχανικά, παρά είναι συγκεκριμένες ενέργειες που συμβαίνουν και απλά μας φέρνουν από την αποκοπή σε ένωση. Στον άνθρωπο πρόβατο της τότε εποχής, αναγκαστικά λοιπόν υπήρχε αυτά τα πράγματα. Μηχανικά. Και έτσι λοιπόν καθυστερήσανε πάρα πολύ με τη μηχανικότητα, γιατί θέλανε τα πρόβατα και όχι τους μημένους, τους φωτεινούς. Θέλανε σώνει και καλά να πάρουν όλο τον κόσμο για να το χειριστούν κατά το δικό τους δοκούν, για το καλό τους και καλά και όλα αυτά τα πράγματα, και δώσουν την διδασκαλία έτσι αφηρημένη για να μπορούν όλοι να συμμετέχουν με τη δική τους έννοια, τη δική τους ένωση, τις δικές τους πεποιθήσεις σε κάτι αφηρημένο. Γιατί όσο πιο συγκεκριμένο είναι αυτό το πράγμα, τόσο πιο πολύ μειώνεται ο αριθμός των ανθρώπων που θα βρουν εκεί, θα λέγαμε, αποκούμπι ή συντονισμό. Ένα κόλπο για να τραβάς πολλούς ανθρώπους είναι να τα λες πιο αφηρημένα. Γι' αυτό βλέπετε όλοι οι δάσκαλοι, σε εισαγωγικά, οι αφυπνισμένοι άνθρωποι που μιλάνε πιο συγκεκριμένα, θα έχουν και πιο συγκεκριμένο λαό. Ακόλουθους, μαθητές. Ένας που μιλάει αφηρημένα θα έχει και περισσότερο. Γιατί βλέπετε είναι το target group καμιά φορά που λένε και στις διαφημίσεις. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Λέει, ποιος το λέει, Δήμητρα Χατζηλευθερίου. Ποια είναι αυτή? Γεια σου Δήμητρα. Οι πύλες που ανέφερες είναι μόνο γεωγραφικά σημεία που λόγω θέσης έχουν συγκεκριμένες συχνότητες μαγνητικά πεδία, ή μπορούμε εμείς ανάλογα με τη συνειδητότητά μας να τις δημιουργήσουμε? Όταν εσύ δημιουργήσεις μέσα σου, τώρα στο δεύτερο κύκλο θα τα πούμε αυτά Δήμητρα, έτσι. Όταν μέσα σου δημιουργήσεις και έχεις συνείδηση των Μέρκαμπα, των ηλεκτρομαγνητικών δύο δυνάμεων, μπορείς να το δημιουργήσεις και μέσα σου. Και τα τσάκρα δεν είναι, σας έχω πει, μόνο τα μαγνητικά κέντρα όπως τα καταλαβαίνετε, αλλά είναι και αυτά πύλες. Η έννοια είναι ότι συντονίζεις, τα λέγαμε, τα τσάκρα σου με τις μαγνητικές πύλες της Γης και με άλλων πλανητών, και μπορείς να έχεις πληροφορίες από κάθε επίπεδο σε όλο το σύμπαν στην πραγματικότητα. Άρα στην πραγματικότητα έχει τα τσάκρα και οι πύλες η Γη, έχεις τα τσάκρα και οι πύλες εσύ. Αν εσύ πηγαίνεις σε μια πύλη συγκεκριμένη της Γης και ενεργοποιείς και το δικό σου τσάκρα και το τσάκρα, θα λέγαμε, της Γης, αυτόματα μπορείς να κάνεις διαστρικό, θα λέγαμε, ταξίδι συνειδησιακό, να μεταφερθείς με μια ορισμένη ποσότητα συνείδησης και άλλα πράγματα μπορούν να συμβούν. Άρα στην πραγματικότητα είναι πάνω στη Γη συγκεκριμένες πύλες που ο άνθρωπος, όταν είναι μέσα στα σπήλαια, πολλές φορές σας είπα, πέρναγε και νόμιζε ότι κατέβαινε και ότι ήταν μέσα σπήλαια όλα αυτά που έβλεπε, αλλά στην πραγματικότητα είναι άλλη διάσταση. Και φυσικά υπάρχουν και οι πύλες μέσα μας, γιατί όλα είναι φρακταλικά, σας είπα, κατ' εικόνα και ομοίωση. Οπότε έτσι είναι και στο σύμπαν, έτσι είναι και στον πλανήτη, στο ηλιακό σύστημα, παντού υπάρχουν συγκεκριμένες τέτοιες πύλες που ανοιγοκλίνουν αναλόγως. Και σιγά σιγά, σας είπα, θα τα βλέπουμε στην φυσική πραγματικότητα παραπάνω, όπως και στην εσωτερική πραγματικότητα. Αυτό που θέλω να σας πω τώρα, φίλοι μου, σχετικά με αυτό, είναι ότι συγκεκριμένες πύλες ανοίγουν ακόμα και από τους φόβους που έχετε. Έτσι μπορούν μερικές οντότητες να συγχρονιστούν μαζί σας και να περάσουν σε εσάς την δόνησή τους, τον κραδασμό τους. Γι' αυτό λοιπόν αυτές οι πύλες που δημιουργούμε εμείς, ανεξάρτητα τις φυσικές που έχουμε, είναι νοητικές, είναι συντονισμοί. Με το που νιώσετε εσείς μέσα σας ότι έχετε κάποιους φόβους, αυτόματα, σας είπα και σε προηγούμενα βίντεο, συντονίζεστε με τις κολάσεις, συντονίζεστε με τους παραδείσους. Δεν πειράζει επειδή είστε τώρα σαρκωμένοι, νομίζω ότι δεν έχετε σχέση με κόλαση και παράδεισο. Συντονίζεσαι κάθε φορά που είσαι αποκομμένος και αρνητικός με όντα κολάσιμα, σε εισαγωγικά, έτσι όπως το καταλαβαίνετε τώρα, έτσι, σας τα λέω. Άρα στην πραγματικότητα, κάθε ένας άνθρωπος που εδώ πέρα ζει μια φυσική, τα λέγαμε, ζωή, στην πραγματικότητα λόγω στους κραδασμούς, τους νοητικούς μέσα των πεπιθήσεων και των δονήσεων λόγω των συναισθημάτων που έχει αποκοπής, αυτόματα συντονίζεται με όντα, θα λέγαμε, που αυτά κατά την δική μας διδασκαλία, τη χριστική, έτσι χριστιανική, τι λέει, α, είναι στην κόλαση. Εντροπικές δηλαδή ενέργειες. Δεν παίζει ρόλο σε τι επίπεδο βρίσκεται κάθε οντότητα. Παίζει ρόλο ότι όταν δημιουργείς μια πύλη, εισέρχεται σε σένα, ναι. Και όταν λέω εισέρχεται, δεν μπορεί να μπει
στο σώμα σου, έτσι πως το καταλαβαίνουμε 3D εμείς, αλλά στην πραγματικότητα μεταδίδετε, ομοιοκραδάζεστε, συντονίζεστε και αρχίζετε και βιώνετε το ίδιο. Έτσι δεν είναι? Σας είπα, κανείς δεν είναι πιο δυνατός από εσάς. Κανείς δεν σας κρύβει γνώση. Ό,τι θέλει η ψυχή σας θα το πάρει. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Όλοι αυτοί που λένε Ιλουμινάτι, αυτά, ιστορίες, είτε είναι σωστό, λάθος, σας εμποδίζουν, θα σας εμποδίζουν, δεν μπορούν να σας κάνουν τίποτα. Απλά σας αφήνουν να το πιστεύετε. Τους δίνετε τη δύναμή σας. Πάρτε τη δύναμη πίσω. Αν το θέλετε, τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει. Τίποτα. Ο μόνος λόγος που φαίνεται έτσι, γιατί έχετε παραδώσει τη δύναμή σας. Καταλάβατε? Γιατί αν τα κρύβανε, εγώ πώς τα βρήκα? Έτσι και εσείς μπορείτε. Όλο το κόλπο της αυτογνωσίας και τα μαθήματα που κάνουμε εμείς εδώ πέρα είναι να σας δείξουμε πόσο δυνατοί πραγματικά, όχι εικονικά στο μυαλό σας, πραγματικά, γι' αυτό κάνουμε διαδραστικές ασκήσεις στο εδώ και τώρα στην καθημερινότητα. Γιατί δεν χρειάζεται να πας στο Άγιο Όρος, στο Θιβέτ ή να κάνεις λογισμό στο βουνό. Πρέπει να είσαι στη ζωή σου εκεί η δύναμη να φαίνεται. Γιατί μόλις αποκτήσεις δύναμη, τότε έρχεται και η επιλογή της αλλαγής. Ο αδύναμος δεν μπορεί να αλλάξει. Γιατί δεν ξέρει σε τι. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Ποιο είναι το όφελος, λέει η Μάρο Καφάτου, λέει, ποιο είναι το όφελος να έχεις το ταλέντο του να είσαι από τότε που θυμάσαι τον εαυτό σου όταν δεν έχεις τη γνώση ακόμα? Στην πραγματικότητα καταλαβαίνετε ότι πάντα έχουμε τη γνώση, απλά δεν την εμπιστευόμαστε. Γιατί πρέπει να περάσουμε, σας είπα τώρα, από αυτό το στάδιο το νοητικό που έχει φτιάξει ο άνθρωπος, πρέπει να το εξηγήσει ο νους, γιατί αυτό είναι το μάθημά μας. Γιατί αν δεν το εξηγήσει ο νους, η γνώση για μας δεν επιτρέπουμε να την εφαρμόσουμε. Είμαστε μάγοι που αν δεν καταλάβουμε, τα μαγικά δεν λειτουργούν. Και έτσι λοιπόν τι πρέπει? Να τα φέρουμε στο νοητικό μας, να τα καταλάβουμε, να τα συνειδητοποιήσουμε βάσει των πεποιθήσεων που έχουμε, για να μπορούμε να καταλάβουμε πώς αλλάζουμε πεποιθήσεις και προγράμματα. Για να έχουμε εξέλιξη. Γι' αυτό στη δική μας εξέλιξη, στον χώρο χρόνο που ζούμε και έχουμε βιώσει και έχουμε διαλέξει να παίξουμε, πάντοτε θα υπάρχουν τέτοιου είδους πράγματα στο να νομίζουμε ότι δεν έχουμε τη γνώση, για να μπορούμε να δουλεύουμε φρακταλικά μέσω των πεποιθήσεων και μετά να αλλάζουμε πεποιθήσεις αναλόγως στη συνείδησή μας, ώστε να μπορούμε κάθε φορά να κατεβάζουμε άλλη γνώση να τη βιώνουμε, ώστε να μπορούμε να κατεβάζουμε άλλη γνώση να τη βιώνουμε και έτσι να παίζει το κομμάτι της εξέλιξης. Γι' αυτό γίνεται. Τίποτα δεν είναι κακό ή μας φυλάει. Έτσι. Οπότε στην πραγματικότητα σας είπα, ο μηχανισμός ήδη λειτουργεί από τότε τους προϊστορικούς ανθρώπους μέχρι τώρα. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε εμείς τώρα σε αυτή την εποχή ήταν να το μάθουμε το γιατί. Έτσι δεν είναι το φίδι? Το φίδι της είναι ΔΕΜΕ, σου λέει, έλα εδώ, είστε αγαθοί, κάτσε να ντρεπόσαστε για να σας μάθω τι σημαίνει αναβάθμιση. Από την εντροπία στην αναβάθμιση. Αυτό είπε το φίδι στην πραγματικότητα. Και λέει, να που οι άνθρωποι θα γίνουν θεοί. Αλλά πρέπει να γίνεις θνητός για να καταλάβεις τι είναι ο Θεός. Έτσι λοιπόν όλα πάνε εδώ στο χωροχρόνο της εξέλιξης με τα αντίθετα. Γιατί το αντίθετο τι είναι? Διπολικότητα. Οπότε κίνηση, 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 κίνηση. Λοιπόν, εσαρκωμένος συντονίζεται περισσότερο με κόλαση. Εδώ μια φίλη λέει, για να δούμε κάτι γιατί κουνιούνται. Λοιπόν, εσαρκωμένος συντονίζεται περισσότερο με κόλαση και παράδεισο νομίζω. Γιατί έχουμε και τίποτα άλλο? Δεν έχουν κατά. Η διτότητα αυτή είναι. Είμαι κόλαση, είμαι παράδεισο. Κάθε σαρκωμένος αναλόγως τη δόνηση που έχει συντονίζεται. Έτσι. Τα υπόλοιπα είναι τμήματα κόλασης, τμήματα παραδείσου. Με λίγα λόγια, κέντρο στο τώρα και ευδαιμονία ή εντροπία. Και απομακρυσμένος από το κέντρο σου. Αυτές τις μέρες είναι πύλοι που πραγματοποιούνται, λέει η Τόνια. Αυτές οι μέρες είναι πύλοι, λέει, που πραγματοποιούνται. Οι ευχές μας και πώς μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε. Η μέγιστη πύλη για να πραγματοποιηθούν οι ευχές σας είναι ο ομοιοκραδασμός, ο ομοιοσυντονισμός των μερών του εαυτού σας. Κάθε φορά που έστω και για ένα δευτερόλεπτο ομοιοκραδάζονται, η κουνταλίνη δηλαδή περνάει από όλα τα κέντρα σας, αυτόματα αυτός ο κεραυνός που έρχεται κατευθείαν, παπ, είναι αυτό το πράγμα που θέλετε και δημιουργείται ακαριέα
Ο μόνος λόγος που δεν δημιουργούμε καρδιά, σας είπα, είναι ο νους. Γιατί ακόμα δεν έχουμε φτιάξει τα φράκταλ του νου μέσα μας να έχουν όμοιο συντονισμούς. Αλλά θα σας πω το άλλο. Οι πύλες κάθε φορά που έρχεται με το κλείσιμο του έτους, με το κλείσιμο των γενεθλίων σας, εκείνες τις ώρες τι κάνουμε? Ανοίγουν κάτι πύλες, οπότε εκείνες είναι οι καλύτερες στιγμές στο κλείσιμο των κύκλων και το άνοιγμα του καινούριου, σε κάθε κλείσιμο και άνοιγμα, για να μπορείτε να νιώσετε μέσα από αυτό τον ημεσυντονισμό, θα λέγαμε, των παρέλων πραγματικοτήτων που γίνονται σε κάθε αρχή και τέλος, να εκπληρωθούν οι ευχές σας. Ας το πούμε, είναι πύλη. Πύλη, θέλω να καταλάβετε, δεν είναι κάτι το οποίο έτσι βλέπουμε εδώ πέρα με τα δικά μας τα φυσικά μάτια. Έτσι φαίνεται σε εμάς. Πύλη είναι ο ομοιοσυντονισμός πολλών πραγμάτων μαζί, ώστε να δημιουργούν μια σύραγγα ανάμεσα στις διαστάσεις. Εντάξει, να το καταλάβουμε καλύτερα. Και έτσι λοιπόν, αφού δημιουργούν μια σύραγγα στις διαστάσεις, ένα κανάλι, είναι σαν να είσαι στη ροή. Οπότε στη ροή, το δικό σου το διανοητικό σκέφτεται αυτή την ευχή. Άρα, με λίγα λόγια, που είναι να γίνει από πριν. Γιατί είναι στο κανάλι, είναι στη ροή σου. Και έτσι νομίζω ότι εσύ το κάνεις. Καταλάβατε, δηλαδή οι δύο συνειδήσεις του ανώτερου και του κατώτερου νου γίνονται ένα και νομίζω ότι αυτό που λες εσύ, καταλαβες, γίνεται. Ενώ στην πραγματικότητα από πριν ήταν να γίνει και εσύ απλά το καταλαβαίνεις σαν ιδέα ότι θέλει να συμβεί. Και λες, wow, κοίταξε τι μάγος είμαι. Αλλά ποιος είναι ο μάγος, η μάσκα ή από μέσα αυτός που το κάνει? Ο μάγος είναι από μέσα, απ' έξω είναι... Σκάβει, τι κάνεις, λέει, σκάβεις, έτσι είναι η προσωπικότητα. Τι κάνεις, σκάβεις? Ο αρχιτέκτονας είναι μέσα μας, απ' έξω βάζουμε τα τούβλα όταν λειτουργούμε στο 3D. Έτσι, λοιπόν, δηλαδή όλο το κόλπο είναι να μιλήσουμε με τη συνειδητότητα που είναι στο αρχιετυπικό μας. Καταλάβες, στο αρχιετυπικό μας. Υπάρχει ένα επίπεδο που λέγεται αρχιετυπικό. Εκεί δημιουργούμε τα αρχέτυπα, από εδώ πέρα γίνονται 3D μορφές. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Λέει η Μαρία, πύλες ανοίγουν συγκεκριμένες ημερομηνίες, παραδείγματος χάρη χειμερινό ηλιοστάσιο, αρνή ημερία, παστέρωση, εκλήψεις ή απλώς υπάρχει ευαισθησία σε πνευματικό επίπεδο. Κάθε τώρα είναι μια πύλη. Κάθε τώρα, 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 τώρα. Το θέμα είναι, σε κάθε τώρα, τώρα, τώρα έχετε επιλογή? Είστε συνειδητοί? Λοιπόν, όσο δεν είμαστε κάθε τώρα, 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 συνειδητή, 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 επιλογή, 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 επιλέγω, επιλέγω ότι θέλω να είμαι, τόσο περιμένουμε πιο μεγάλες πύλες για να τα κάνουμε. Οκ. Okay. Κοιτάξτε λοιπόν, όσο πιο πολύ έχετε εγρήγορση, τόσο πιο πολύ ανοίγουν οι πύλες της επιλογής. Και όσο πιο πολύ μέσα σας, τι έχετε, τον συντονισμό που σας είπα πριν, τόσο πιο μάγοι είστε. Όσο πιο αποκομμένοι, τόσο δεν μπορείτε να κάνετε. Είτε ανοίγουν πύλες, είτε κλείνουν πύλες. Καταλάβατε, γιατί είστε μόνο εδώ, στο νου της πληροφορίας των πύλων. Πρέπει οι πύλες σας με τις πύλες εξωτερικές να ομοιοκραταστούν. Λοιπόν, Θοδωρής, α όχι, έχουμε εδώ πέρα την... Αυτό το όνομά σου είναι τόσο δύσκολο καμιά φορά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, Τζαντράγκα, ευχαριστούμε για μια ακόμα υπέροχη διδασκαλία. Είσαι το αστέρι του Θεού και της δικής μας έμπνευση με χαρά αξίας. Παρακαλώ. Δεν θέλω τέτοια πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Το ξέρω από την καρδιά σας είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά δεν χρειάζεται τέτοια πράγματα να λέμε, παιδιά. Οκ. Okay. Τι σας είπα στο προηγούμενο βίντεο, Σας είπα ότι είμαι εκπαιδευμένος στη γοητεία. Δεν με γοητεύουν όλα αυτά τα πράγματα που λέτε. Δεν χρειάζεται να τα λέτε. Γιατί σας νιώθω. Ξέρω τον καθέναν από εσάς κάθε φορά. Οκ. Okay. Και ξέρω λοιπόν και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε νιώθω. Ισχύει η θεωρία, λέει ο Θοδωρής, που ακούγεται ότι αυτή την εποχή λόγω ενέργειας όπου συντονιζόμαστε θετικά ή αρνητικά βγαίνει πολύ πιο γρήγορα στη φυσική πραγματικότητα και με περισσότερη δυναμική. Αυτή δεν είναι θεωρία, είναι μια πραγματικότητα που κάθε φορά όσο μεγαλώνει η εγρήγορση τόσο πετάει στα άκρα, στην επιφάνεια δηλαδή, εκεί που έχετε περισσότερη τη συνείδησή σας, το κέντρο σας. Άρα φαίνεται λοιπόν ότι γίνονται πιο φανερά τα πράγματα, όπως αυτά με τους πολιτικούς, όλα αυτά τα πράγματα που υπάρχουν. Τι γίνεται, κάθε φορά επειδή λοιπόν η συνείδηση του ανθρώπου είναι στην επιφάνεια που λέμε στο 3D και όχι στο βάθος, στην επιφάνεια, όχι στο πνεύμα, όχι στα αποσωματίδια, όχι στην ενέργεια, αλλά στην επιφάνεια, στη μορφή. Πρέπει να σας τα βγάλει εκεί, θα λέγαμε, για να τα δείτε.
Οπότε κάθε φορά τώρα η ανθρωπότητα, επειδή είναι στη μορφή, τι είμαστε, είπαμε, είμαστε στο φυσικό νου πιο πολύ, θα πρέπει να τα πετάξει τόσο έξω ώστε να έρθουν στο φυσικό νου. Μόλις βγαίνουν στο φυσικό νου και τα βλέπουν εδώ 3D, τότε τα καταλαβαίνουν περισσότεροι άνθρωποι. Λίγο ενέργεια και 3D. Όσο πιο βαθύς είσαι στον ενεργικό σου εαυτό, τόσο τα βλέπεις κοσμικά πριν ακόμα φτάσουν στη γη. Και έτσι γίνονται πολλοί προφήτες. Έτσι. Λοιπόν, λέει η Αλεξάνδρα, καλησπέρα, καλό μήνα, πέτυχα, λέει, live επιτέλους. Όλα είναι συντονισμός, Αλεξάνδρα. Λοιπόν, και να πούμε άλλη μία ερώτηση. Λέει η Κατερίνα, είναι τρίτο live που συντονίζομαι αμέσως από την αρχή. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταμάτη. Ήθελα απλά να πω ότι τελευταία πολύ έντονες αντιθέσεις από τη μία θυμός και από την άλλη γαλήνη. Και συνείδηση και ξανά μανά, λέει, ένα κενό, ένα άδειασμα. Γιατί πρέπει να δώσεις αυτή την εξήγηση? Είναι γιατί έχεις πεπιθήσεις ότι θα πρέπει να ήταν κάπως διαφορετικά. Γιατί δεν δέχεσαι αυτό το πράγμα? Όσο αντιστέκεσαι, τόσο είναι σαν να κόβεσαι στα δύο και στραβάει δεξιά ή αριστερά. Και τι έγινε? Τι μία είναι θυμός. Οκ, θα το δεις. Την άλλη έτσι. Σου δείχνει λοιπόν πολλούς εαυτούς που έχεις. Το θέμα είναι λίγο-λίγο να τους συντονίσεις, να το δεις, να το καταλάβεις. Γιατί χρειάζεται να δεις αυτή τη σταθερότητα, αν όχι γιατί κάθε φορά εσύ αντιστέκεσαι? Αν πήγαινες λοιπόν με τα κύματα, έτσι και πήγαινε έτσι τα κύματα, σου πάγανε τα νεύρα γιατί πάει έτσι. Υπάρχει ο τρόπος να απολαμβάνεις τα κύματα αυτά. Τη μία έτσι, την άλλη αλλιώς. Τη μία έτσι, την άλλη αλλιώς. Και μόλις κάτσεις εσύ και είτε έτσι είτε αλλιώς τα αποδεχτείς, θα δεις ότι είναι μόνο έτσι αποδοχή, αντί να είναι και αλλιώς. Και μετά θα σε μια αποδοχή, είτε έτσι είτε αλλιώς. Εγώ αυτό κάνω με τον εαυτό μου. Τι νομίζετε, ότι είμαι μόνο έτσι? Όχι, είμαι και αλλιώς. Αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς, μέσα η αποδοχή υπάρχει. Δεν κατακρίνουμε. Ούτε την κατάκριση κατακρίνουμε. Καταλάβατε? Πρέπει να μπείτε σε αυτό το σημείο μέσα σας, αν θέλετε, να δουλεύετε και να αποδέχεστε τα πράγματα είτε έτσι είτε αλλιώς. Και έτσι δεν θα είναι ένα άδειασμα, ένα κενό, αλλά θα είναι κάθε φορά τι? Μια έννοια ότι μπορώ να αποδεχτώ όλα τα πράγματα είτε έτσι είτε αλλιώς. Δες μήπως αυτή είναι η προσέγγιση που πρέπει να δώσεις και σου συμβαίνει συνεχώς. Επειδή δεν θες το έτσι και το αλλιώς, τι είπα, ο φόβος έλκει. Καταλάβατε? Πολλές φορές λοιπόν πρέπει να αποδεχτούμε τα κομμάτια μας και το έτσι και το αλλιώς να μάθουμε να το αγαπάμε, γιατί μας δίνει τις πτυχές του εαυτού μας, ασχέτως αν εμείς έχουμε προσδοκίες ότι δεν θα πρέπει να ήμασταν έτσι ή αλλιώς, ή να ήμασταν μόνο έτσι ή μόνο αλλιώς. Λοιπόν, αφού έτσι και αλλιώς το βιώνεις, κοίταξε να το αποδεχτείς και χαλάρωσε και θα δεις πως θα φύγει. Και μέσα σου θα είσαι μονίμως, πιο μέσα σου θα είσαι σταθερή και πιο έξω σου θα είναι έτσι και αλλιώς. Άλλωστε η φυσική πραγματικότητα έτσι και αλλιώς είναι. Όταν μπαίνουμε πιο μέσα έχει ησυχία. Τα κύματα είναι μόνο στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό έχει γαλήνη και ησυχία. Λέει ο Λάζαρος Ζαχαρίας, τελικά μήπως όλα είναι θέμα αυτυποβολής? Φυσικά στον ψυχολογικό κόσμο, φίλε, είναι όλα θέμα αυτυποβολής. Πάρα πολλά. Και όσο μπαίνουμε στην ολότητα του εαυτού μας, πάλι είναι θέμα αυτυποβολής. Και τελικά μόλις μπούμε στο ολικό όν που είμαστε, πάλι φυσική πραγματικότητα, θέμα αυτυποβολής είναι. Κάθε φορά που ξυπνάμε, τόσο καταλαβαίνουμε ότι κοιμόμασταν. Γι' αυτό σιγά σιγά όλα τα επίπεδα είναι απλά ότι ξυπνάμε από έναν ύπνο και η ζωή, αυτή που ξυπνάμε μέσα, είναι η πιο πραγματική. Και μετά ξυπνάμε και από εκεί και μετά η ζωή που είναι πιο πάνω είναι πιο πραγματική. Και μετά ξυπνάμε και από εκεί και μετά η ζωή πιο πάνω είναι πιο πραγματική. Όλα θα λέγαμε είναι μικρά-μικρά ξυπνήματα και καταλαβαίνουμε ότι αυτό που λέγαμε πριν πραγματικό δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η αυτυποβολή μας. Όμως σας είπα, από τότε που μπήκαμε στο νου, που πέσαμε, έτσι, τότε με την, θα λέγαμε μετά, τον κατακλυσμό, πέσαμε σε αυτό το πράγμα της φυσικής πραγματικότητας, τους νόμους του Ευκλήδη, ότι μόλις εμείς φτάσουμε εκεί πέρα, αυτό είναι και τίποτα άλλο. Και φυσικά όλα είναι μια αντανάκλαση αυτών των πραγμάτων. Αλλά στην πραγματικότητα, τι είπαμε, υπάρχουν και άλλα επίπεδα μέσα μας, που μόλις μπαίνουμε εκεί πέρα, απλά λειτουργούμε με άλλου είδους νοημοσύνες. Πολλές νοημοσύνες, θα λέγαμε, του ολικού εαυτού, για μας φαίνονται τώρα σαν τους αρχιτέκτονες που φτιάχνουν τη φυσική μας πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν,
αυτοί θα λέγαμε είναι που κάνουν τη μεγάλη αυτή υποβολή, αυτά τα κομμάτια θα λέγαμε του ολικού εαυτού μας, που είναι πολύ πολύ μέσα σχεδόν στο ασυνείδητο κομμάτι μας, και τα εξωτερικά θα λέγαμε κομμάτια του ολικού εαυτού μας, τι κάνουν, παίζουν αυτή την πραγματικότητα, παίζουν αυτή την αυτοϋποβολή σαν Matrix. Έτσι δεν είναι? Και κάθε φορά που εμείς αλλάζουμε τη συνείδηση και φεύγουμε από ένα κλιμάκιο συνείδησής μας, ένα φράκταλο που σας είπα, και πάμε σε ένα άλλο, σε ένα άλλο, σε ένα άλλο, τότε το καταλαβαίνουμε πόσο δυνατοί ήμασταν. Γι' αυτό σας λέω, αν δείτε την ολότητά σας, είσαστε τόσο δυνατοί που κανείς δεν μπορεί να σας κάνει κακό. Όμως, για κάποιους λόγους έχουμε δημιουργήσει διαστάσεις. Στέκεται ο Δίας εκεί. Γιατί? Γιατί είναι να πάρουμε την εμπειρία που σας είπα. Έτσι. Κανείς δεν σας έχει φυλακισμένους. Κανείς δεν σας έχει εγκλωβισμένους. Κανείς δεν σας έχει κάνει τίποτα. Απλά χρειάζεται να πάρεις την εμπειρία. Και αυτό είναι το ωραίο το παιχνίδι. Ότι σου λέει αλλιώς τι είδους εξέλιξη θα είχες. Ξεκίνησε λοιπόν με σε ό,τι περιορισμό κι αν είσαι. Είτε είσαι στη φυλακή, είτε είσαι με μια γυναίκα σκάρτη, είτε είσαι θα λέγαμε φτωχός, είτε δεν έχεις μία, είτε είσαι ανάπηρος, ξεκίνα στον περιορισμό που είσαι να εκδηλώσεις τη μέγιστη θα λέγαμε χαρά που μπορείς. Και ως διαμαγείας θα δεις ότι εκεί πέρα κρυβότανε όλο το μάθημα που έχεις να πάρεις. Οπότε είτε είναι αυτή που βολεί, είτε δεν είναι αυτή που βολεί, ας απολαύσουμε λοιπόν, έτσι, αυτό το πράγμα που ήρθαμε εδώ να ζήσουμε όλοι. Λοιπόν φίλοι μου, έφτασε και στο τέλος αυτό το live. Τα μαθήματα όποιον θέλει εκτενέστερα, έτσι, να δημιουργήσει μέσα στον εαυτό του συγκεκριμένα μοτίβα και να λειτουργήσει διαφορετικά, τα κάνουμε. Ο πρώτος κύκλος είναι 15 μαθήματα μόνο. Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο. Ίσως κάποτε μπουν στα σχολεία αυτά τα πράγματα για να έχουμε τη βασική ανάπτυξη ανεξαρτήτως αν θέλουμε να γίνουμε μύστες ή αν θέλουμε να γίνουμε, θα λέγαμε, οτιδήποτε άλλο θέλουμε στη ζωή μας. Λοιπόν, τις διαλέξεις θα τις κάνουμε κάθε σχεδόν μια φορά το μήνα τις Κυριακές, θα τις ανακοινώνω. Λοιπόν, όποιος δεν μπορεί να πάρει τις διαλέξεις από κοντά εδώ πέρα, τα ηχητικά τα έχω στο προφίλ μου, στο Facebook. Ευχαριστώ για την συγκέντρωση, την εστίαση, το συντονισμό, τη μοιρασιά και τη συνδημιουργία γενικά. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Ειρήνη σε όλους.